Θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κύριο Θανάσιο Σαρή, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1. Πρόεδρε, καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλησπέρα, κυρία Σαμολαδά. Πληροφοριακά έπλυνα και εγώ τα μάξι μου σήμερα. Εγώ εχθές, αλλά μια μισή μέρα το χάρηκα, πρόεδρε. Εντάξει. Τώρα αυτό ελπίζω. Δεν ρώτησα τον κύριο Κέπα. Λέω, άφησε και αυτό αυτή τη σκόνη. Όχι, τελείωσε αυτή η καφέ σκόνη που ήταν. Νομίζω ότι έχει τελειώσει. Τώρα, ό,τι μένει από αυτό που. Το ελπίζουμε. Ναι. Το ελπίζουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Τι σημαίνει η νέα διαταγή προς τις ένοπλες δυνάμεις? Ανατίθεται αποκλειστικά στους στρατιωτικούς η αστυνόμευση και η πυρασφάλεια των ευαίσθητων δασικών περιοχών? Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη τύπου πριν λίγες μέρες, ήταν ότι αποκλειστικά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων αναλαμβάνει την αστυνόμευση και την πυρασφάλεια στις δασικές περιοχές. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Λειτουργούσαμε επικουρικά μαζί με πυροσβέστες και αστυνομικούς. Τώρα δηλαδή τι θα κάνετε, θα πηγαίνετε τους φαντάρους? Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω πάει και στρατό για να ξέρω τις κλίμακες, αλλά θα πηγαίνετε. Θα πηγαίνετε τους φαντάρους σε κάποια σημεία και θα στέκονται εκεί πέρα σαν περίπολος, δηλαδή? Η διαταγή λέει ότι θα είναι αποκλειστικά στελέχη που θα εκτελούν τα περίπολα δασοπροστασίας και στα πυροφυλάκια θα είναι ένας υπαξιωματικός με ένα στρατιώτη. Το θέμα το δικό μας είναι ότι καλούμαστε για ακόμα μια φορά να εκτελέσουμε κάτι το οποίο δεν είναι κύρια αποστολή μας, είναι αποστολή άλλων υπουργείων. Καλούμαστε να εκτελέσουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής για εμάς. Εγώ δεν θα είμαι διαφορετικά από έναν πολίτη ή από εσάς άμα δει μια φωτιά. Δεν έχω δικαίωμα ούτε σύλληψης ούτε αποτροπής ενός εμπριστή. Αυτό είναι το ζήτημα. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που εντοπίσετε κάποια ύποπτη κίνηση? Δηλαδή, θα πάρουμε την αστυνομία ή την πυροσβεστική. Α, μάλιστα. Να περιμένετε να έρθουν δηλαδή για να τους συλλάβουν? Εγώ θα σας πάω και λίγο παρακάτω. Πείτε ότι εγώ είμαι σε ένα δάσος και δεν αντιληφθώ μια εστία φωτιάς. Δεν είμαι έμπειρος στο να δω μια εστία φωτιάς στη γενέση της. Μετά ο συνάδελφος ή εγώ θα καλεστώ να αντιμετωπίσω μια ευαίη εις βάρος μου γιατί δεν είδα την εστία της φωτιάς? Ή αν βρεθώ αντιμέτωπος με έναν εμπριστή και μου επιτεθεί? Ναι, υπάρχει περίπτωση να καταρτιστείτε σε θέματα δασοπροστασίας? Τόσο η στρατιωτική όσο και φαντάρι. Δεν νομίζω ότι ένα σεμινάριο μπορεί να μας τη δείξει. Δεν είναι η αποστολή μας, δεν το γνωρίζουμε. Εκφεύγει από τα καθήκοντα τα κανονικά, τα δικά μας. Μεταξύ των προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των περιπολιών είναι τόσο και η κατάσταση των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσετε μέχρι και την υπεροριακή απασχόληση που ενδεχομένως θα απαιτηθεί? Σίγουρα. Η κατάσταση των οχημάτων δεν είναι, μάλλον, να το πω καλύτερα, τα οχήματα που έχουμε δεν είναι κατάλληλα για την αποστολή που μας ανατίθεται. Ξεκινάμε από εκεί. Μετά πάμε, όπως είπατε, στην υπεροριακή απασχόληση, η οποία για ακόμα μια φορά είναι απλήρωτη. Δεν έχει προβλεφθεί αν εμείς θα αποζημιωθούμε και πώς για την υπεροριακή εργασία. Μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θα κάνουν δύο ώρες δρομολόγιο για να πάνε εκεί που θα κάνουν το περίπολο πυρασφαλείας. 8 ώρες εκεί και 2 ώρες επιστροφή. Σύνολο ώρων 12. Μήπως συνυπολογιστούν στο 8ωρο? Είναι 12 ώρες. Είναι πέραν το ωράριο. Τα απογευματινά περίπολα, τα βραδινά περίπολα είναι εκτός ωραρίου. Δουλεύουμε πρωί. Μάλιστα. Είναι ότι επιβαρύνονται και οι υπάρχουσες υπηρεσίες των συναδέλφων. Αυτό τώρα είναι το υπόλοιπο. Το επόμενο ερώτημά μου. Με τις περιπολίες στα δάση θα υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία των στρατιωτικών μονάδων και μάλιστα σε μια περίοδο που η ένταση με την γειτονική Τουρκία, πρόεδρε, είναι στα ύψη? Πρόβλημα στη λειτουργία των μονάδων δεν θα υπάρξει. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η ικανότητα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων να ανταποκρίνονται σε κάθε αποστολή είναι δεδομένη. Απλώς δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη ώστε να χρησιμοποιούμαστε παντού και για τα πάντα. Ναι, σαν την αστυνομία. Ακριβώς. Ναι. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δικιά του αρμοδιότητα. Δεν γίνεται. Είδαμε το χειμώνα, πήγαν συνάδελφοι και κάναν αποχιονισμό στην Αττική Οδό. Σε έναν ιδιώτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπου υπάρχει αδυναμία του κρατικού μηχανισμού, η εύκολη λύση θα είναι να βγάλουμε τους στρατιωτικούς έξω να το κάνουν. Ναι, ό,τι μας πεις θα το καταφέρουμε. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Το έχουμε αποδείξει. Αλλά δεν είναι αυτό δικαιολογία για να γίνεται πάντα. Τα προηγούμενα χρόνια. Ναι.
τα προηγούμενα χρόνια όταν ζητούσαν τη συνδρομή του στρατού στις περιπτώσεις των πυρκαγιών, τι κάνατε, διανοίξεις δρόμων, τι κάνατε? Τι μπορεί να κάνει ο στρατός δηλαδή να έχουμε μια πυρκαγιά? Το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, όπως και πέρσι στις φωτιές, λειτουργούσε επικουρικά. Εκεί που είχε περάσει φωτιά, ουσιαστικά προσέχαμε να μην γίνει κάποια αναζωπήρωση, να σβήσουμε κάποιες μικροαιστείες. Δεν απασχολούμασταν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Χρησιμοποιούνταν το προσωπικό αφότου περνούσε φωτιά, εκεί που ήταν ήδη καμένα, να μην γίνει αναζωπήρωση, να παρακολουθεί την κατάσταση. Μέχρι εκεί. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί να σβήνουμε φωτιές. Κανένας μας. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, Πρόεδρε. Έτσι, απορίες απλές μπορεί για σας να είναι λυμένα, αλλά σκεφτόμαστε ότι ένας στρατιωτικός είναι έτοιμος να πάει σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο, ας πούμε, και θα φτάσω και στα σύνορα. Φαντάζομαι ότι θα ξέρετε τι να κάνετε με έναν παράνομο εισβολέα στη χώρα, στην εδαφική μας κυριαρχία. Δηλαδή, πώς θα τον αντιμετωπίσετε? Έναν πυρομανή ή έναν που προκαλεί πυρκαγιά, δεν ξέρετε τι να τον κάνετε? Ή δεν έχετε την αρμοδιότητα? Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε την αρμοδιότητα ούτε σύλληψης ούτε αποτροπής. Δεν προβλέπεται, ο στρατός δεν μπορεί να συλλάβει κανέναν. Σε περίπτωση επιχειρήσεων ξέρουμε τι θα κάνουμε και είναι άλλοι κανόνες εμπλοκής. Σε περίπτωση που εγώ βρεθώ αντιμέτωπος με ένα πολίτη, δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν μπορώ ακόμα και να τον αποτρέψω. Θα είναι σαν είναι ένας πολίτης με στολή εναντίον ενός άλλου πολίτη. Ναι. Πάντως, όπως διάβασα την επιστολή που έχετε στείλει στους σχετικούς αρμόδιους υπουργούς από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, το διάβασα στο GR Times, ποια άλλα ζητήματα θέτει η Ομοσπονδία και ποια είναι η εξέλιξη στο θέμα των αποζημιώσεων όσον αφορά στις υπηρεσίες που εκτελούνται στον Εύρο για την αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών αλλά και για τις υπηρεσίες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες? Εδώ έρχεται να κολλήσει και για το θέμα του νομοσχεδίου το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Τα τελευταία δύο χρόνια οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούνται σε περίπολα αποτροπής παράνομης μετανάστευσης είναι απλήρωτοι για την υπεροριακή τους εργασία. Δύο χρόνια. Ναι. Όσον αφορά την νυχτερινή μας απασχόληση, έχουν περάσει 5 χρόνια από την ψήφιση του νόμου. Χρειαζόταν να υπογραφεί μια οικία μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και Υπουργείου... Πώς κοντάφτει αυτή η σχετική κοινή οικία για την νυχτερινή εργασία? Καλή ερώτηση. Αλλά είναι μια ερώτηση προς το Υπουργείο μας. Να σας πω πόσο είναι το ποσό. 2,77 μεικτά την ώρα. Ναι, φαντάζομαι όμως ότι θα μαζεύονται σιγά σιγά. Στο σύνολο δεν ξέρω πόσοι θα είναι. Κοιτάξτε, έχουμε αναγκαστεί να κινηθούμε δικαστικά για να μην χαθεί η αναδρομικότητα. Γιατί όπως ξέρετε, αν περάσουν 2 χρόνια... δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι από το δημόσιο. Έχουμε κινηθεί σε πρωτοδικία, έχουν βγει πρώτες αποφάσεις οι οποίες είναι υπέρ των συναδέλφων. Προφανώς το Υπουργείο μας πιστεύει ότι είναι καλύτερα να δίνει μόνο σε αυτούς που κυνηγάνε δικαστικά παρά να τα δώσει σε όλους. Μπορεί να μας γίνει πιο φθηνά. Ναι. Αυτό τώρα στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, που αναμένεται να κατατεθεί προς διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τελικά λύνει ή όχι τα συνταξιδοτικά και ασφαλιστικά προβλήματα, καθώς και τα θέματα που αφορούν στη σταδιοδρομία των στρατιωτικών και τα οποία είχατε κατά καιρούς θέσει υπόψη των αρμοδίων υπουργών? Κοιτάξτε, όσον αφορά για το νομοσχέδιο, μπορώ να σας πω τι έχουμε δει σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στρατιωτικού περιεχομένου. Και τη στιγμή που το Υπουργείο μας δεν έχει πει ότι όχι, δεν είναι αυτό, πιστεύουμε ότι αυτό είναι. Περάσανε 3 χρόνια με προεκλογικές υποσχέσεις της παρούσας κυβέρνησης. Πάμε πρώτα στον 4ο χρόνο. Ο Υπουργός μας έχει πει σε πολλούς βουλευτές ότι θα λύσει αρκετά θέματα. Αλλά βλέποντας αυτό το νομοσχέδιο, βλέπουμε ότι δεν λύνει κανένα απολύτως σοβαρό θέμα. Και όταν μιλάμε σοβαρά θέματα, θέματα διαβίωσης, θέματα... που πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή περιμένουν. Και θα σας πω, ας πούμε, ότι οι επαγγελματίες, οι υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠΟΠ, σε 3 χρόνια οι πρώτοι θα αποστρατευτούν με ένα νομοθετικό διάταγμα του 1974, το οποίο ορίζει ότι αν είσαι αρχιλοχίας και είσαι 50 χρονών, η υπηρεσία σε διώχνει. Αν είναι δυνατόν. Τώρα με τι σύνταξη, αν θα πάρει σύνταξη και πόσο, άγνωστο. 25.000 οικογένειες μιλάμε τώρα. Και να κλείσουμε, Πρόεδρε, με το ύψος της αποζημίωσης των φύλων πορείας. Τι ισχύει για το στρατιωτικό προσωπικό? Για το στρατιωτικό προσωπικό 26 και κάτι ψηλά
ενώ στο όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα είναι στα 40 ευρώ. Αυτό ψηφίστηκε πριν 5 χρόνια, να εναρμονιστεί και το στρατιωτικό προσωπικό στα 40 ευρώ που ισχύει η ημερήσια αποζημίωση όταν κινείς εκτός έδρας, αλλά κάθε χρόνο περνάει μια τροπολογία το οποίο το αναστέλει την εφαρμογή της. Θα πω κάτι που δεν θα αρέσει. Νομίζω ότι το 40 πρέπει να προσαρμοστεί στο άλλο. Λοιπόν, μου φαίνεται πιο εύκολο. Μου φαίνεται πιο εύκολο για τα δημοσιονομικά. Πάντως δεν είναι μόνο το θέμα των ΕΠΟΠ. Έχουμε συναδέλφους αξιωματικούς προελεύσεως ΕΜΦ, οι οποίοι έχουν γίνει ανθυπολοχαγοί από το 19 και πληρώνονται ακόμα ανθυπασπιστές. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να έμειναν άλυτα. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα και με το επικείμενο νομοσχέδιο. Πάντως το ζήτημα της πυροπροστασίας, να κλείσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε, είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο. Ξέρετε ότι μέχρι και ομάδες εθελοντών δασοπροστασίας υπάρχουν που κάνουν μέσα στο δάσος περιπάτους. Ίσως να είναι και αποτρεπτική η παρουσία σας, όχι μόνο να είναι για να εντοπίσετε κάποιον ύποπτο ή για να προλάβετε να σβήσετε μια φωτιά. Δεν ξέρω, προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορεί να συμβαίνει. Πάντως, κυρία Σαμολονή, για το τελείωμα θα σας πω ότι ναι, θα βάλουμε πλάτη όπου χρειαστεί, ακόμα και στα περίπολα πυρασφαλείας. Αλλά μην τεντώνουμε το προσωπικό, να αφήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι, να έχουν μια περίοδο να χαρούν τις οικογένειές τους. Γιατί βάλαμε πλάτη στρατοτική σε πολλά θέματα όλα αυτά τα χρόνια και το ξέρετε. Βάλαμε πλάτη και το μόνο που δεχτήκαμε από την κυβέρνηση ήταν χτυπήματα στην πλάτη και τώρα ξαφνικά μας γυρνάνε την πλάτη. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία την Πέμπτη θα δώσει μια συνέντευξη τύπου και θα καταθέσει ένα ψήφισμα σε όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται. Πόσα υπουργεία εμπλέκονται, Πρόεδρε κύριε Σαρή? Εμπλέκονται το Υπουργείο Άμυνας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Δυστυχώς εμπλεκόμαστε σε πολλά υπουργεία. Όπου δεν μας φτάνει η εκπομπή για να τα πείτε, αφήστε το. Ήταν ρητορικό το ερώτημα, κατάλαβα. Ούτε τα προβλήματα δεν φτάνει η εκπομπή σας να τα πω. Μέχρι αύριο το πρωί θα πρέπει να μιλάμε. Ναι, έτσι είναι. Τι να πω, καλή επιτυχία σε όλους τους αγώνες σας και τις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε κάθε φορά. Ευχαριστώ κύριε Σαρή, καλή συνέχεια.